γυναικεία. Α! Μην τα δοκιμάζετε γενικά αυτά που σας δείχνω. Δεν είναι καλό. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για μια ακόμη φορά. Έχουν πιάσει οι ζέστες, δεν είμαι στα καλά μου όπως μπορείτε να καταλάβετε. Έχω κάνει έξαλλο μαλλί το οποίο πραγματικά, πέρα από θέμα styling και ομορφιάς και όλα τα σχετικά, είναι η κατάλληλη επιλογή αν και εσείς σκάτε από τη ζέστη. Το υπέροχο αυτό μαλλί μου λοιπόν μου το έχει κάνει η Αποστολία. Θα σας αφήσω από κάτω το προφίλ της, μπορείτε να της στείλετε μήνυμα, αλλά δυστυχώς είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Κάνει υπέροχη δουλειά όπως μπορείτε να δείτε, πάρα πολύ καλά. Έχει άπειρα χρώματα, μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε και να κάνετε κι εσείς αυτό το θαύμα και αυτό το δώρο στον εαυτό σας για να μην σκάτε από τη ζέστη. Όπως έχετε καταλάβει παρόλα αυτά από τον τίτλο, σήμερα θα κάνουμε DIY. DIY νομίζω στη ζωή μου δεν έχω κάνει ποτέ, σε όλη αυτή την πορεία στο YouTube. Εκεί ήρθε η ώρα να γίνει. Είχα αναφέρει λοιπόν στο προηγούμενο βίντεο ότι είχα πάρει κάτι χάντρες από το μοναστηράκι από την Αθήνα, που και είναι τα μαγαζιά που είναι εκεί πέρα. Σας είπα ότι δεν είχα βρει μέχρι τότε μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, όμως βρήκα. Θα σας αφήσω από κάτω αναλυτικά όνομα, περιοχή και τα σχετικά. Φαντάζομαι σίγουρα οποιοδήποτε άλλο κατάστημα πουλάει τέτοια είδη χάντρες, κοσμήματα και όλα αυτά θα έχει αναγκαστικά, γιατί έχει γίνει ένας πανικός με όλες αυτές τις βλακιούλες που θέλουμε όλοι να παίρνουμε. Εγώ έχω δει κάποια βίντεο στο YouTube πιο πριν, αλλά κατά βάση νομίζω ότι θα το πάω και λίγο freestyle να δω εν τέλει τι θα βγει. Έχουμε και το δεύτερο πλάνο προφανώς που θα βλέπετε εδώ πέρα τι θα γίνεται. Από την Αθήνα οι χάντρες που είχα πάρει είναι αραδιασμένες εδώ μέσα. Θέλω να γνωρίσετε τα σπασμένα μου νύχια, το αφήνουμε στην άκρη. Οι χάντρες λοιπόν που είχα πάρει από την Αθήνα ήταν αρχικά αυτά τα γραμματάκια που σημάτισα το όνομά μου στο Instagram, το οποίο όσοι είστε πιο παλιοί εδώ πέρα ξέρετε ότι στην αρχή στο YouTube το είχα έτσι, αλλά επειδή ήταν δύσκολο να το λέω στον κόσμο όταν με ρωτούσε ποιο είναι το κανάλι μου, το άλλαξα. Είχα πάρει τις χρυσές όπως βλέπετε τις χάντρες και τις λευκές και ένα μέτρο από απλό κορδόνι. Έχω κάπου και αυτήν εδώ πέρα την μία τη χάντρα τη μόνη της, που είναι λίγο πιο χοντρή από τις άλλες για να μπει στο κλείσιμο και καλά. Οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Θα σας δείξω βέβαια και τα άλλα που πήρα από αυτό το μαγαζί σε εμάς εδώ πέρα αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις χαντρούλες που είναι διάφορα χρώματα, είναι φουξοκόραλο τέτοια. Πήρα αυτά τα πορτοκαλί και κίτρινα αστεράκια, είναι αυτά εδώ, τα οποία πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι πολύ cute. Και πήρα κάποιες ακόμη χαντρούλες εδώ πέρα, οι οποίες είναι στα ίδια χρώματα με τις μικρές, λευκά με χρυσές καρδούλες για να υπάρχει. Και πήρα ένα μπεζούλο κοραλό τέτοιο κορδονάκι για διαφορά, να μην είναι ίδιο. Οπότε λέω να πάω να ξεκινήσω, γιατί ήδη μίλησα πάρα πολύ ώρα και δεν ξέρω πόσο ώρα θα βγει το βίντεο. Τέλος πάντων, λοιπόν, παίρνουμε εδώ πέρα αυτό το κορδόνι και είδα λίγο σε κάποια βίντεο στο YouTube ότι πρέπει να πάρεις ένα κλειψάκι τέτοιο όταν βρεις το σημείο, το πόσο θες να το κάνεις, για να δεις που είσαι και που στέκεσαι. Τώρα νομίζω ότι σαν μέγεθος εγώ θα πάω σε κάτι τέτοιο. Το έχω βάλει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο για να δω. Τώρα αυτό είναι ανάλογα πόσο μακρύ θέλετε να το κάνετε. Έχω για αρχή να το κόψω στη μέση, σε περίπτωση που πάει κάτι τόσο λάθος, να έχω άλλο τόσο. Θα ξεκινήσω λοιπόν τώρα να βάζω τις χάντρες, εντάξει. Ναι. Κάνω βλακεία. Και θα ξεκινήσω τώρα να βάζω μία με τις χάντρες, μία λευκή, μία χρυσή. Ναι, αν καταφέρω. Μάλλον δεν θα καταφέρω. Γενικά, αν πάτε να κάνετε ποτέ κάτι τέτοιο, φροντίστε να μην έχετε μεγάλα νύχια, γιατί όχι, δεν βοηθάει. Και τα άλλα, ειδικά που είναι και πιο μικρά, θεέ μου, θα ταλαιπωρηθώ πάρα πολύ. Το χρυσό. Εσύ στη νέα, όλα καλά. Και όπως φαίνεται, εγώ θα φάω όλο το καλοκαίρι εδώ πέρα. Μία πλευρά που βάζω εγώ αρχίζει και κάνει, οπότε αναγκαστικά λίγο. Θα την κάψουμε. Μην τα δοκιμάζετε γενικά αυτά που σας δείχνω. Δεν είναι καλό. Α, όχι, καλά πήγε. Ένας ψυχοβγάλτης. Λογικά θα πάει κάπως έτσι αυτό το πράγμα, όπου πρέπει να γίνει αρκετό. Εγώ θα τα περάσω και μόλις υπάρξει κάποια εξέλιξη θα σας ενημερώσω τώρα, για να μην κάθεστε να βλέπετε να περνάω μία-μία τις πέρλες. Δεν υπάρχει νόημα. Οπότε συνεχίζω και επιστρέφω μόλις υπάρξει κάποια εξέλιξη. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, υπάρχει κάποια εξέλιξη και αποφάσισα τώρα να κάνω την. Να το αλλάξω λίγο. Θα πάρω λοιπόν τις καρδούλες που πήρα σήμερα, είναι αυτή εδώ. Η εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι αυτή εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν είναι, θα βάλω 5 λευκές, όχι, 5 χρυσές από τη μία. Είναι τέλειο το μεταξύ, γιατί ουσιαστικά το κάνεις freestyle όπως θέλεις εσύ. Αλλά τώρα αυτό εξέλιξη της κάνει πάρα πολύ όμορφο. Και επειδή το κάνεις εσύ και το κάνεις για τον εαυτό σου, νιώθω ότι έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά.
Θα πάω τώρα να προσπαθήσω με νύχια και με δόντια να γράψω το όνομα. Απλά πρέπει να το γράψω ανάποδα, φαντάζομαι, και να μην μου φύγουν οι χάντρες μου. Να το το O και τελευταίο το C. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, φίλες και φίλοι μου, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Μάλλον αυτό που θα κάνω, θα το κάνω πιο μικρό, θα βάλω τις μισές, θα τις βγάλω από εδώ και θα τις βάλω από την άλλη. Έχω κάνει τώρα αυτό εδώ πέρα. Έχει μπει στη μέση το όνομα, έχουν μπει οι καρδούλες. 5 λευκές χάντρες από τη μία, 5 από την άλλη. Και μετά το πέρα δόθε το χρυσό και το λευκό. Άμα θέλετε, το κρατάτε έτσι. Δηλαδή, γίνεται αυτό. Απλά το όνομα, αν το κάνετε έτσι όπως το κάνω τώρα εγώ, να είναι συμμετρικό, θα πάει στη μέση και θα διπλώνεται. Μπορεί σε κάποιον να αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί όταν το ακουμπάς κάτω, κάνει έτσι σαν ημικύκλιο. Εδώ, ας πούμε. Ναι. Τώρα παίρνουμε και κάνουμε αυτό που σας είχα πει. Παίρνεις εδώ πέρα, βάζεις το τσιπιδάκι για να έχεις το τελείωμα. Παίρνω λοιπόν τη μία αυτή πέρλα που έχω, που είναι πιο μεγάλη. Την περνάω και από τα δύο. Τώρα, αφού έχει γίνει αυτό, θα κάνουμε εδώ πάνω ένα κόμπο. Οπότε τώρα, αφού έχουμε κάνει εδώ πέρα αυτό το κόμπο και να ξέρουμε ότι δεν θα φύγουν ποτέ οι χαντρούλες μας από εκεί, θα φέρνεις μια σβούρα έτσι. Τα βγάζεις όσο μπορείς από εδώ και μετά πας αυτό και το περνάς από εδώ. Οπότε τώρα αυτό, αχ, έκλεισε, δεν το πιστεύω, το βλέπετε. Και τώρα είναι έτοιμο, δείτε το, είναι τέλειο. Να δείτε το, δείτε το. Και από κοντά, εδώ πέρα. We did it! Νομίζω ότι το άλλο απλά θα το κάνω και θα σας το δείξω έτοιμο, για να μην σας φάω το χρόνο. Πάνω κάτω καταλάβατε τι συμβαίνει. Κάτι δύσκολο εν τέλει. Απλά θέλει μόνο να προσέχεις λίγο με τις χάντρες, το να μην σου φύγουν όπως μου φύγανε και εμένα καμιά δεκαριά φορές. Πάω να κάνω και το άλλο με κόπο, υπομονή και όνειρα και επιστρέφω για να σας το δείξω και να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Τώρα το άλλο θα το ξεκινήσω ανάποδα, δηλαδή το διπλώσω στη μέση θεωρητικά. Θα βάλω τη χάντρα και τώρα σε αυτό το σημείο θα το κάνω ένα κόμπο εδώ. Είναι ένα κόμπος εδώ και τώρα εδώ κάτω θα κάνουμε απλά ένα δέσιμο, μία φορά έτσι και είναι έτοιμο. Πραγματικά δεν είχα υπομονή να πέρασω από τις πολύ πολύ λεπτές αυτές εδώ της Rose Fuchs. Οπότε πέρασα ξανά μετά λευκό και χρυσό, έβαλα στο τέλος τα δύο αυτά τα αστεράκια και τώρα πριν το κλείσω το κάνω ένα κόμπο. Το κάνω και άλλη μία αν καταφέρω για να υπάρχει ρε παιδί μου ένας ακόμη κόμπος για ασφάλεια. Μην μας ανοίξει και πάθος σοκ. Αυτό είναι έτοιμο. Είναι έτσι, γλυκείτε το όπως μπορείτε να δείτε. Να το δείτε και εδώ πέρα. Έχει τα αστεράκια, έχει τις άλλες πέρλες. Έχει τα χρώματά του, έχει τις καρδούλες του, τα έχει όλα. Να τα phone charms. Εύκολα, γρήγορα, μόνοι σας, όπως τα θέλετε. Νομίζω μου άρεσαν πάρα πολύ. Μπορείτε να τα κάνετε για δώρο σε φίλους σας. Μπορείτε να τα κάνετε για εσάς. Μπορείτε να τα κάνετε για τα ξαδερφάκια σας, για τα αδερφάκια σας. Ό,τι έχετε. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αξεσουάρ. Και νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο που είναι τόσο εύκολο αυτό μπορούν να γίνουν και κολλιέ, μπορούν να γίνουν και βραχιόλια, άπειρα πράγματα, τώρα εγώ δίνω ιδέες και με πάρα πολύ λίγα χρήματα, δηλαδή εγώ πιστεύω τώρα ότι αυτές εδώ πέρα οι χάντρες που έχουν περισσέψει μου βγάζουν και άλλα τέτοια. Στο δεύτερο με ταλαιπώρησαν αρκετά οι μικρές οι χαντρούλες, γιατί το σκηνάκι πρέπει να είναι λίγο πιο λεπτό, αλλά το φέραμε εις πέρας και είναι πάρα πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε like και subscribe στο κανάλι μου, ακολουθήστε με στο Instagram, κάντε τα δικά σας phone charm και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!